Public School. Ολοκληρώνουμε το κεφάλαιό μας, εφεξής και διαδοχικές γωνίες άθισμα γωνιών, με την τελευταία άσκηση. Άσκηση 4. Η άσκηση 4 λέει το εξής. Ουσιαστικά δεν διαφέρει καθόλου από τις προηγούμενες ασκήσεις. Μας έχει δώσει κάποια σχήματα. 1, 2, 3 και 4 και λέει να γράψουμε τις εφεξής και τις διαδοχικές γωνίες που υπάρχουν στα παρακάτω σχήματα. Πολύ απλό. Αν έχουμε καταλάβει και τη λογική των προηγούμενων ασκήσεων και συνιστώ, παιδιά, να τις έχουμε παρακολουθήσει τις προηγούμενες, ειδικά τις ασκήσεις 2 και 3, συνιστώ να τις μελετήσουμε πρωτού πάμε στην 4, θα μπορέσουμε να καταλάβουμε την νοοτροπία των εφεξής και των διαδοχικών γωνιών. Λοιπόν, οι εφεξής. Πάμε να μιλήσουμε πρώτα για το σχήμα 1 και να εντοπίσουμε όλες τις εφεξείς γωνίες. Αν κοιτάξουμε εδώ στο α, οι εφεξείς, παιδιά, ποιες είναι? Οι εφεξείς δεν είναι μία και άλλη μία δύο? Δηλαδή, η πρώτη είναι η βήτα αλφα δέλτα, εντάξει, και η άλλη γωνία ποια είναι? Η δέλτα αλφα γάμα. Εφεξείς γωνίες έχουν η ίδια κορυφή, επαναλαμβάνουμε, η ίδια κορυφή νάτι, το αλφα, μία κοινή πλευρά, ποια είναι η κοινή πλευρά των δύο πράσινων γωνιών? Η αλφα δέλτα. Και κανένα άλλο κοινό σημείο. Δύο τέτοιες γωνίες ονομάζονται εφεξείς. Απλό. Τελειώσαμε με το α. Για πάμε τώρα στο β, να δούμε υπάρχουν στο β εφεξείς γωνίες. Από ό,τι βλέπουμε, παιδιά, υπάρχουν. Να μία, να κι άλλη. Τη μία πράσινη γωνία, πώς θα την ονομάσουμε? Α, β, ζ, έτσι. Να χρησιμοποιήσουμε το γράμμα που μας έχει. Α, στη μέση το β που είναι η κορυφή, ζ. Α, β, ζ και ζ, β, δέλτα. Κοινή κορυφή είναι το β. Κοινή πλευρά είναι η β, ζ. Και κανένα άλλο κοινό σημείο. Για πάμε τώρα με την ίδια λογική να δούμε τι ισχύει για το σημείο δέλτα. Στο σημείο δέλτα, παιδιά, δεν πέφτουν δύο γωνίες. Να η μία, να και η άλλη. Άρα και αυτές δεν είναι εφεξείς. Κοινή κορυφή το δέλτα, να το. Κοινή πλευρά είναι αυτή εδώ η δέλτα ζ ή η δέλτα α, άμα θέλαμε να την πάρουμε μέχρι τέλους, και κανένα άλλο κοινό σημείο. Άρα, οι δύο γωνίες είναι η β δέλτα α και ποια άλλη? Η α δέλτα γ. Η α δέλτα γ εφεξής γωνίας. Εντάξει. Ποιες άλλες έχουν μείνει? Υπάρχει βέβαια ένα σημείο το οποίο η άσκηση δεν το έχει ονομάσει, αλλά εμείς θα το ονομάσουμε για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε λίγο την κατάσταση περισσότερο. Ας ονομάσουμε, παιδιά, αυτό εδώ ως K, έτσι. Άρα και εδώ, στο K, μπορούμε να εντοπίσουμε δύο εφεξείς. Να η μία, να και η άλλη. Και μάλιστα αυτές, παιδιά, είναι εφεξείς και όπως θα δούμε και σε επόμενο κεφάλαιο, λέγονται και παραπληρωματικές. Γιατί? Γιατί άμα προσθέσουμε αυτές τις δύο γωνίες, τι παίρνουμε ως άθισμα? Μισό κύκλο. 180 μοίρες. Δύο τέτοιες γωνίες λέγονται παραπληρωματικές. Αλλά αυτό θα το πούμε όταν έρθει η ώρα του. Άρα, οι δύο γωνίες αυτές είναι η α, κ, β, α, κ, β και η β, κ, γ. Και η β, κάπα, γάμα. Και αυτές οι γωνίες, παιδιά, λέγονται εφεξείς. Τώρα, βέβαια, υπάρχουν και άλλες που μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, πια, με το σημείο γάμα δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου, έτσι. Στο σημείο γάμα δεν συναντάμε μία γωνία αυτή και άλλη μία γωνία, παιδιά, όλη αυτή εδώ. Και αυτές οι γωνίες, παιδιά, δεν είναι εφεξείς. Δηλαδή, αν τις ονομάσουμε, πώς θα τις γράψουμε? Να τις γράψω εδώ. Θα γράψουμε τη γωνία αλφα γάμα δέλτα και ποια γωνία? Την δέλτα γάμα χ, έτσι. Και αυτές δεν είναι εφεξείς. Μία κορυφή η ίδια το γάμα, μία κοινή πλευρά είναι αυτή εδώ, η γάμα δέλτα, εντάξει, και ποια άλλη? Και κανένα άλλο κοινό σημείο. Άρα είναι εφεξείς. Και εδώ, παιδιά, τελειώσαμε τις εφεξείς. Μπορούμε να δούμε τώρα να προχωρήσουμε στις διαδοχικές. Για να δούμε. Από διαδοχικές τι έχουμε? Διαδοχικές, από ό,τι βλέπουμε, παιδιά, είναι λίγες.
Είναι λίγες οι διαδοχικές και μάλιστα μπορούμε να βρούμε κάποιες. Ουσιαστικά οι διαδοχικές είναι 4 και όλες έχουν την ίδια κορυφή. Λοιπόν, διαδοχικές. Οι διαδοχικές, παιδιά, είναι από 3 και πάνω. Ενώ δηλαδή οι εφεξής ήταν σε ζευγαράκια, οι διαδοχικές είναι από 3 και πάνω. Οπότε, το μοναδικό σημείο όπου πάνω του πέφτουν παραπάνω από 3 γωνίες, από 3 και πάνω, είναι το σημείο δέλτα. Ποιες γωνίες πέφτουν πάνω του? 1, 2, 3, 4. Αυτές οι 4, παιδιά, είναι διαδοχικές. Δηλαδή, για πάμε να τις γράψουμε. Πάμε πρώτα σε αυτήν. Είναι η δέλτα ζ, β. Δέλτα ζ, β. Μετά ποια είναι? Η επόμενη. Η β, ζ, α. Εντάξει. Μετά, αυτή εδώ που είναι η α, ζ, κ. Α, ζ, κ. Και αμέσως μετά η τελευταία, η κ, ζ, δέλτα. Όλες αυτές οι 4, παιδιά, μαζί σαν σύνολο είναι διαδοχικές. Και μπορούμε να το δούμε έτσι, είναι συνεχόμενες. Εκεί που τελειώνει μία, αμέσως μετά ξεκινάει η άλλη, έτσι. Δηλαδή, όπως λέμε επίσημα σαν ορισμό, είναι ανά δύο εφεξής. Με την ίδια λογική μπορούμε να πάμε και στο ερώτημα το σχήμα 2, όπου εδώ, θα το γράψω λίγο πάνω, έτσι, το σχήμα 2. Οι εφεξής εδώ που έχουμε, παιδιά, ποιες είναι? Οι εφεξής είναι, εδώ ευτυχώς η κατάσταση λίγο εξομαλύνεται, είναι πολύ λίγες οι εφεξής. Μπορούμε να πάρουμε για εφεξής αυτήν εδώ, με αυτήν εδώ, έτσι. Δηλαδή να πάρουμε την χ α δέλτα, χ α δέλτα, με ποια? Με την δέλτα α γάμα. Οι δύο πράσινες αυτές γωνίες δεν είναι εφεξής? Είναι. Άλλος όμως μπορούσε να πάρει αυτές τις δύο, να πει εγώ θέλω να πάρω αυτήν και την άλλη. Κανένα πρόβλημα και αυτές είναι εφεξής. Η δέλτα α γάμα δηλαδή με την γάμα α β. Κανένα πρόβλημα και αυτές είναι εφεξής. Έχουν ίδια κορυφή, μία κοινή πλευρά και κανένα άλλο κοινό σημείο. Άλλες εφεξής έχουμε? Νομίζω έχουμε αν κοιτάξουμε το σημείο γάμα. Στο σημείο γάμα πέφτει αυτή εδώ η γωνία με την αποδίπλα. Αυτές δεν είναι εφεξής? Δηλαδή ποιες? Η ψη γάμα δέλτα είναι εφεξής με την δέλτα γάμα α, αλλά έχουμε και τι άλλο, δεν έχουμε κι άλλο ζευγαράκι. Κάποιος μπορεί να πει εγώ θέλω να πάρω αυτή τη γωνία την κόκκινη με την από κάτω. Και αυτές δεν είναι εφεξής? Για να τις γράψουμε. Είναι η δέλτα γάμα α, η δέλτα γάμα α που είναι εφεξής με ποια? Την α γάμα β. Επαναλαμβάνω, παιδιά, οι εφεξής εμφανίζονται σε ζευγαράκια, έτσι. Σε ζευγαράκια. Άρα, αυτές είναι εφεξής οι γωνίες. Διαδοχικές τώρα. Για πάμε το ίδιο και με τις διαδοχικές. Οι διαδοχικές, παιδιά, είναι από 3 και πάνω, έτσι. Τριάδες, τετράδες, πεντάδες, εξάδες γωνιών είναι διαδοχικές. Ενώ εδώ στις εφεξής παίζω μόνο με ζευγαράκια, έτσι. Ζευγάρια, ζευγάρια και άλλα ζευγάρια. Για πάμε τώρα στις διαδοχικές. Εδώ, παιδιά, νομίζω φαίνεται ποιες είναι οι διαδοχικές. Αν καθαρίσω μάλιστα και λίγο εδώ το σχήμα για να το δούμε καλύτερα. Οι διαδοχικές είναι πρώτα απ' όλα εδώ στο σημείο α. Να μία, να η άλλη, να και η παράλληλη. Τρεις διαδοχικές γωνίες. Είναι δηλαδή η χ α δέλτα, που είναι διαδοχική με τη δέλτα α γάμα, την άλλη πράσινη γωνία δηλαδή, με τη σειρά της είναι διαδοχική με τη γάμα α β, με την άλλη πράσινη γωνία. Για πάμε τώρα να δούμε και άλλες διαδοχικές. Εδώ. 1, 2, 3. Δηλαδή είναι η ψη γάμα δέλτα, η μία κόκκινη, η άλλη είναι η δέλτα γάμα α, η άλλη κόκκινη, και η άλλη είναι η α γάμα β, η τρίτη κόκκινη. Και αυτές, παιδιά, είναι διαδοχικές. Λοιπόν, σταματάμε την άσκηση εδώ με τα δύο πρώτα σχήματα και σε ακόλουθο διαδραστικό μάθημα θα μελετήσουμε και τα επόμενα, για το σχήμα 3 και για το σχήμα 4.